Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι 5η 30 Νοεμβρίου, λίγο μετά τις 10. Καλώς ήρθατε επί του πιεστηρίου. Εδώ με τον Μάκη Κούρη. Μάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τελικά θα ξελασπώσει και η κυβέρνηση και όλο το πολιτικό σύστημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να το έκανε πιο γρήγορα εκεί πέρα, πριν γίνει η συζήτηση στη Βουλή για τα βλήματα. Να μην είχαμε αυτές τις ιστορίες, αν δεν είναι μπλοκές ή από τη στιγμή που άρχισε εδώ και ένα μήνα εφημερίδες, δηλώσεις της αντιπολίτευσης και άλλων παραγόντων ότι πίσω από αυτήν την ιστορία με τα βλήματα κρύβεται μαύρο χρήμα, μεσάζοντας και να δω. Δεν επενέβαινε πιο γρήγορα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πούμε ότι απλά ανέλαβε μια πρωτοβουλία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να επιβληθεί εμπάργκο στην πώληση όπλων προς την Σαουδική Αραβία. Και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βεβαίως πρέπει να το εγκρίνει τώρα το Συμβούλιο. Γιατί εκείνο είναι το αποφασιστικό όργανο. 539 ψήφους υπέρ. 13 κατά και 81 αποχές. Εντυπωσιακό δεν ήταν. Ξαφνικά γίνανε όλοι εναντίον τρόπων. Ποιοι αποφασίζουν για τους πολέμους. Εδώ όμως έχει μια. Και τους εξοπλισμούς σε κάθε χώρα. Έχει να κάνει και με τα ελληνικά πολιτικά κόμματα. Τα ελληνικά πολιτικά κόμματα όταν είναι στην Ελλάδα είναι υπέρ του να πουλάμε όπλα και όταν πηγαίνουν στην Ευρωβουλή είναι εναντίον. Τότε θυμώνται όλοι τους ξαφνικά την ανθρωπιά. Τον άνθρωπο και που γίνεται. Στις Βρυξέλλες γίνονται ανθρωπιστές. Εδώ στην Αθήνα τους φεύγει λίγο ο ανθρωπισμός. Βγάζουν μάλλον το κουστούμι το κομματικό. Το στενά κομματικό. Είναι αυτό το θέμα που είναι σημαντικό γιατί με την αναστάτωση που έχει προκληθεί τουλάχιστον υπάρχει μια ηρεμία και ουσιαστικά εγώ θα πω Σπύρο μου ότι αυτή η κίνηση του κ. Φίλη να καταθέσει μια πρόταση. Μάλιστα με τη συνυπογραφή του βουλευτή του ΒΟΕ, του κ. Παφίλη, ώστε να ακυρωθεί η ανασταλή. Να ακυρωθεί. Κάτι που είχαν μυριστεί, φαίνεται, και καταθέσανε αυτή την. Που ήταν έξιμη κίνηση και βέβαια επιβεβαιώνεται. Έχει πλέον τα σύντομα ότι θα ψηφιστεί. Και θα περάσει από τη στιγμή που ήδη πλέον έχει υπάρχει το εμπάργκο. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο είναι οι πληστηριασμοί. Και νομίζω ότι Τσακαλώτης είπε ότι είναι κοινωνικά δίκαιη. Οι δηλώσεις που έκαναν είναι ότι είναι κοινωνικά δίκαιη και αναπτυξιακή. Με ποια λογική, από ό,τι κατάλαβα του κ. Τσακαλώτου. Ναι, γιατί έτσι θα διασωθεί το τραπεζικό σύστημα και θα μπορέσει να δίνει μετά δάνεια να χρηματοδοτεί την οικονομία. Εδώ και ο Τσακαλώτης διάβασε με εφημερίδες. Ότι προτείνουν οι τράπεζες να αγοράσουν οι ίδιες τα δάνεια. Στο 70% λέει, στόχος τους είναι να αγοράσουν καθημερινή το γράφει. Να αγοράσουν έως και το 70% των ακινήτων που θα βγαίνουν στο σφυρί το επόμενο χρονικό διάστημα. Μα αν έχουν λεφτά να αγοράσουν, τότε τι λένε, τι μας λένε. Και σε ποια τιμή θα τα αγοράσουν. Οι τράπεζες, αν μπορούν σε αυτή την ιστορία να αγοράσουν, θα μπορούν να τα αγοράσουν στην αντικειμενική αξία βάσει της οποίας δώσαν το δάνειο. Και όχι τη σημερινή εμπορική που έχει μειωθεί, είναι πιο λίγη από την αντικειμενική. Που δεν φταίει ο δανειολήφτης, αν μειώθηκε η αξία του ακινήτου, ούτε άλλαξε τα παράθυρα, ούτε τις πόρτες, το ίδιο είναι. Πέσανε οι τιμές, γιατί δεν θα πρέπει να αλλάξει και να πάει με την αντικειμενική αξία και να δούμε ποιος θα δώσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν έχουν λεφτά, τότε γιατί βγάζουν τους πληστηριασμούς και τα αγοράζουν. Τώρα είναι ένα θέμα αυτό, αλλά το πιο σοβαρό επίσης είναι. Ότι άνοιξε την όρεξη. Εάν οι τράπεζες δεν μπορούν να δανείσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τότε έχουμε πρόβλημα. Αν δεν μπορούν να δώσουν χρήματα και νέα δάνεια σε νέα ζευγάρια, τότε έχουμε κοινωνικό πρόβλημα. Ξεχνάει ο Τσακαλώτης είναι μια άλλη πλευρά. Ναι. Ότι ο κόσμος επήρωσε ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ναι. Επήρωσε φόρους και ένα σωρό ποινές και. Επιδόματα που καταργήθηκαν για να σωθούν οι τράπεζες. Θα την πληρώσει πάλι για δεύτερη φορά ο κόσμος. Μας υπορφορολογούν για να πάρουν χρήματα να ανακεφαλαιώσουν τις τράπεζες και μετά μας παίρνουν τα σπίτια γιατί δεν έχουμε να πληρώσουμε τα δάνεια. Το άλλο που ανακοινώθηκε είναι ότι ξεκινάει και το Υπουργείο Οικονομικών πλέον πληστηριασμούς στα ακίνητα για τις οφειλές προς εφορία. Ενώ μέχρι τώρα έκανε δεσμεύσεις λογαριασμών. Και ότι των πολιτών τώρα θα κάνει και πληστηριασμούς ακινήτων. Το 16 είχαν πραγματοποιηθεί μόλις 12. Τώρα ξεκινάει άμεσα σε πληστηριασμούς των ακινήτων όσο φορστάνε στην εφορία. Μάλιστα, άλλα πράγματα. Επίσης υπάρχει μια εξέλιξη για μείωση λέει, του αφορολογίου του που είναι για το 2020 είχε προγραμματιστεί να έρθει το 2019 και ήδη το θέμα θα συζητηθεί το Μάιο.
Ακριβώς, όταν θα γίνει ξανά μια υπεραξιολόγηση, έτσι όπως λέγεται, της πορείας του προγράμματος και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να επισπευθεί η μείωση του αφορολόγητου. Και κοντά σε αυτά έχουμε σήμερα ύμνους του Αμερικανού πρέσβη προς τον κύριο Τσίπρα. Του κ. Τζέφρι Πάιατ, έδωσε συνέντευξη στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και λέει, Σπύρο, η διμερή σχέση μας ήταν πάντα ισχυρή. Αλλά σήμερα είναι η καλύτερη από ό,τι ήταν εδώ και πολλές δεκαετίες. Ναι. Αγάπες, Εμμανουλίδη. Από το φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι, της αριστεράς στο σύνθημα, πήγαμε στην καλύτερη σχέση των τελευταίων δεκαετιών. Εάν το προγραμμένο, όταν ζήτησα, δεν το πίστευα. Ή τουλάχιστον, εντάξει, υπάρχουν κάποιες καλές σχέσεις, όπως φάνηκε με την επίσκεψη του κ. Τσίπρα στην Ουάσιγκτον και στη συνάντηση με τον κ. Τραμπ. Αλλά τόσο ανοιχτό ο Αμερικανός πρέσβης, θα τον κατηγορήσουν ότι πολιτεύεται. Ότι παίρνει θέση. Είναι από άλλα. Στην πολιτική τίποτα δεν αποκλείεται, έτσι. Σωστά. Αυτά και νομίζω ότι. Και έχουμε ξανά και το Delta Nitaf, το οποίο επίσης λέει, αυτό που έλεγε και στο παρελθόν, ότι για να παραμείνει στο πρόγραμμα θα πρέπει να γίνει ελάφρυνση του χρέους, η ρύθμιση του χρέους. Πώς το εννοεί? Εννοεί με να δοθούν παρατάσεις και κάπως να μειωθεί το επιτόκιο. Όχι με κούρεμα. Όχι με κούρεμα. Επίσης, από πλευρά του κοινωνικού μερίσματος, κόβονται οι 6 στους 10. Αυτά και σύμφωνα με τη στατιστική Eurostat, στο λιανικό εμπόριο υπήρξε μείωση κατά 0,7 της κατανάλωσης. Αυτά και να πάμε στους καλεσμένους. Στους καλεσμένους μας, ο κύριος. Έχουμε και το θέμα μια συνέντευξη για εσπρός γεννηματά, η οποία μιλάει ότι το συνέδριο θα γίνει την Άνοιξη. Και επίσης προς το όνομα κίνημα αλλαγής. Κίνημα αλλαγής. Ναι, λέει ότι ο νέος πολιτικός φορέας θα διαχειριζόταν είναι ένα κίνημα. Ως προς τη λέξη αλλαγή, η αλλαγή συμβολίζει σήμερα ένα τρίπτυχο. Συμβολίζει τη μεγάλη ανάγκη για αλλαγή αυτή της κυβέρνησης που ξεπερνά τα κόμματα ως αίτημα του ελληνικού λαού. Συμβολίζει την ανάγκη για αλλαγή πολιτικής με το τέλος της λιτότητας, γιατί η προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η ανάπτυξη, οι επενδύσεις, η παραγωγή νέου πλούτου και η δίκαιη διανομή. Και τρίτον, σηματοδοτεί την ανάγκη για προοδευτικές αλλαγές. Για μεγάλες ανατροπές σε ό,τι κρατά τη χώρα καθυλωμένη με ένα εθνικό σχέδιο, ανεξάρτητα τις υποχρεώσεις μας έναντι στο τέλος και ό,τι μας το ζητούν εκεί που το πράξαμε. Θα μας εξηγήσει ο κ. Παντέζης, που τον έχουν καλεσμένο απόψε, ποιες είναι αυτές οι προοδευτικές αλλαγές, ποιες οι μεγάλες μετατροπές και με ποιοι θα είναι οι εταίροι. Μάλιστα, θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, ο κ. Δημήτρης Εμμανουηλίδης, βουλευτής Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε. Ο κύριος Κώστας Βλάσης, βουλευτής Αρκαδίας της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε σας. Ο κύριος Κώστας Παλαζής, που τον είπαμε, γραμματέας του τομέα εργασίας του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε σας. Και ο κύριος Θρασίβουλος Μίαρης, αντιπρόεδρος φορολογουμένων Ελλάδος και υποψήφιος για πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Έχετε εκλογές το Σαββατοκύριακο, κύριε Μίαρη. Καλησπέρα. Δεν είμαι υποψήφιος για πρόεδρος, για σύμβουλος. Για σύμβουλος. Συγγνώμη. Δικό μου το λάθος και καλή επιτυχία σε κάθε περίπτωση. Με το επιμελητήριό μας, με υποψήφιο πρόεδρο τον Γιάννη Χατζηδοδοσίου. Τον έχουμε τακτικό εδώ, πελάτη. Είναι φίλος εκπομπής. Είναι φίλος εκπομπής. Είμαστε καλή επιτυχία. Θα μας πείτε εσείς τα της αγοράς και τα φορολογικά που το έχουν δώσει. Εμμανουλή, βλέπω αγάπης Αμερικάνους. Πώς έτσι σας αγαπήσαμε τόσο πολύ? Από το πολύ αγάπη του κατεγκαλιάσμα υπάρχει χάρη στη δημοσία. Το είπατε, κύριε, ότι στην πολιτική τα πάντα είναι ρευστά και τα πάντα είναι αναθεωρήσιμα. Ναι, αλλά εδώ πέρα ή άλλαξαν θέση οι Ηνωμένες Πολιτείες σε μια σειρά ζητήματα ή άλλαξε θέση η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή στις Ηνωμένες Πολιτείες βλέπω σταθερές στην πολιτική τους, μάλλον εσείς μετατοπιστήκατε. Αν η μετατόπιση, κύριε Γκουτζάνη, είναι προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των εθνικών συμφερόντων, νομίζω δεν θα πρέπει να το χρεώσουμε, απέναντίας θα πρέπει να το πιστώσουμε στην κυβέρνηση. Θα έλεγα δε... Σωστό, προσυπογράφω και εγώ αυτό που λέτε. Με μια προϋπόθεση όμως αυτό όμως δεν το είχατε διασταθεί πριν ανάλαβε την κυβέρνηση. Υπάρχει, κύριε Κουρή, διότι η Αμερική δεν μας έχει παίξει και όμορφα παιχνίδια. Έτσι, υπάρχει συναισθηματική παρόρμηση, υπάρχει και η ψύχρεμη λογική. Όταν είσαι αντιπολίτευση, βεβαίως το ιδεολογικό σου περίγραμμα το υποστηρίζεις όσο αυτό είναι εφικτό. Όταν αναλαμβάνεις τις τύχες μιας χώρας και ενός λαού,
θα πρέπει οι κινήσεις να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές. Θα έλεγα δε ότι σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής πρέπει να είναι κινήσεις ακροβάτη, με ικανότητα ακροβάτη. Και βλέπουμε στην εξωτερική πολιτική τα τελευταία χρόνια, δεν είναι μόνο κατάκτηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτό, είναι μια πορεία εξελισσόμενη, αλλά θα σταθώ βέβαια στα έργα και τις ημέρες της εξωτερικής πολιτικής των ημερών μας, για να πω ότι σε όλα τα πεδία γίνονται προσεκτικές κινήσεις, διασφαλίζοντας πρωτίστως την αξιοπιστία στο παγκόσμιο διεθνές στερέωμα και τη δυνατότητα να δημιουργείς συμμαχίες τέτοιες που πραγματικά θα σε ενισχύουν έναντι μιας όποιας αρνητικής προοπτικής. Αντιλαμβάνεστε. Όμως, όταν ήταν την πολίτευση, πριν μπει στην πολιτική ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας, στην ενεργό πολιτική, ήταν εντελώς άλλες απόψεις. Και γι' αυτό τα σχολιάζουμε, με έκπληξη. Οι Λατίνοι λέγανε, κύριε Κουρή, οι καιροί αλλάζουν και εμείς αλλάζουμε μαζί τους, χωρίς βέβαια να γινόμαστε χαμελέοντες. Εκτιμώντας τις συνθήκες που κάθε φορά δημιουργούνται, πρέπει να παίρνεις τις αποφάσεις εκείνες που είναι διευκολυντικές και υποστηρικτικές. Κατηγορείται τυφοφυγήματα ότι όλο αυτό που γίνει το κάνει για να γίνει δακανίκη της Δημοκρατίας. Υπάρχει μια βασική διαφορά. Είπαμε, άλλο πράγμα είναι η στάση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, που εκεί διακυβεύεται το παρόν και το μέλλον της χώρας, και άλλο πράγμα είναι τακτικισμοί πολιτικοί μέσα σε ένα πολιτικό στερέωμα, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να έχει και δείγματα συνέπειας ιδεολογικής. Θα σας πω όμως το εξής, έτσι, ο κύριος Τσίπρας τηλεφώνησε τον κύριο Σούλτς να συγκυβερνήσει με τη δεξιά την κυρία Μέρκελ. Ναι, γιατί, που δεν, δεν πρόκειται να γίνει αυτό που έχετε εννοεί, ότι η κυρία Γηματά ούτε θα υποδείξει. Προθέσει της συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά όμως εκεί γιατί μεσουλάβησε, βρέστε με τη δεξιά. Να σταθούμε στο γεγονός ότι έχουν διανοηγεί τέτοια κανάλια επικοινωνίας με την σοσιαλδημοκρατία που το να παίρνει ο κ. Τσίπρας τηλέφωνο στο Σούλτς, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία όσμωση η οποία πρέπει να καταγραφεί ως θετικό. Θυμηθείτε. Θυμηθείτε. Το τι ζήτησε, δεν μην υπάρχει όλος. Το τι ζήτησε. Ζήτησε το αυτονόητο κατά τις εκτιμήσεις της ελληνικής κυβέρνησης και των ελληνικών συμφερόντων. Σκεφτείτε ότι τα πράγματα δεν θα ήταν καλύτερα με τους φιλελεύθερους, γιατί το στίγμα που έχουν αφήσει. Και αν θα είναι για τη χώρα καλύτερα με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, Δημοκρατίας Πράτευση, πώς το ξέρετε. Αυτό δεν θα μπορούσα να το ισχυριστώ. Εκείνο που μπορώ να ισχυριστώ όμως είναι ποια είναι η διαδρομή της νέας... Γιατί τον κύριο Σιούτ τον αποδοκίμασε ο γερμανικός λαός. Τον αποδοκίμασε ο γερμανικός λαός, αλλά βλέπετε ότι μπροστά στο πρόβλημα μιας ακυβερνησίας επανέρχεται στο πολιτικό προσκήνιο. Αλλά αυτά τα μηνύματα και για την Αμέρικα και για τον Σούλτς είναι ότι με πήγε στη λιτότητα ο Γερμανός ψηφοφόρος. Δεν ψήφισε τυχαία. Ξέρετε, μπορεί να πάρει η κυρία Μέρκελ στις επόμενες εκλογές τον κύριο Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τον Μητσοτάκη. Θυμηθείτε, αυτό είναι ένα θετικό προηγούμενο. Θυμηθείτε δε ότι η μετατόπιση ήταν ουσιαστική και θεαματική από την πλευρά των σοσιαλιστών. Του Σούλτς όταν αντιλήφθηκε ότι δεμένο στο άρμα της Μέρκελ μόνο αιμορραγία είχε το κόμμα το S5. Εγώ ήμουν ο Σούλτς και αργά το αντιλήφθηκε. Θα έλεγα ότι εγώ θα είμαι πρωθυπουργός καγκελάριος. Για να κάνω τη συνεργασία, εγώ θα είμαι καγκελάριος. Όλα ανοιχτά είναι, όλα ανοιχτά. Και νομίζω, για να κλείσω, θα έλεγα ότι στην πολύ έτσι εύστοχη παρατήρησή σας, πώς είναι δυνατόν να έχουμε από την πλευρά του Αμερικανού πρέσβη διθυραμβικές, θα έλεγα, κριτικές για την κυβέρνηση. Αυτό νομίζω από τη στιγμή που εξυπηρετεί
τα συμφέροντα του τόπου μας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Κύριε Βλάχης, θα ζηλεύετε? Καθόλου. Ίσως να σας πω την αλήθεια, χαίρομαι για αυτή την κατεύθυνση που έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξωτερική πολιτική. Είναι το πεδίο δόξης λαμπρός συνεργασίας. Όχι, συνεργασίας δεν υπάρχει, γιατί είμαστε σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Μπορεί όλα γίνονται. Αν θυμηθούμε το 89. Όλα δεν γίνονται. Πάντως, την χαρά σας δεν καταλαβαίνω, γιατί έτσι όπως αγαπάνε τόσο πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Πρωθυπουργό, δεν αγαπάνε και τόσο τη Νέα Δημοκρατία, την οποία τη θεωρούν πιο πολύ γερμανόστροφη. Κύριε Μπουτσάνη, αυτό θα δείξει, έτσι. Και μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει τα πάντα και που θέλουν οι ξένοι, δηλαδή το παραδοσιακά στην Αμερική, που είναι η Νέα Δημοκρατία. Στην Αμερική θα αγοράσει ό,τι αεροπλάνα χρειάζονται, στη Γερμανία πάλι περνάει τα πάντα, είτε λέγεται πληστηριασμοί, τους είτε λέγεται μια απόφαση στο Ευρωκοινοβούλιο να απαγορεύσει να πουλάει όπλα η Αμερική. Οποιοδήποτε εργασιακών δικαιωμάτων. Δεν σας διάκοψα, κύριε Μανουηλίδη, δεν θα σας επιτρέψω. Όχι, κύριε Μανουηλίδη, δεν θα σας επιτρέψω καθόλου. Να μάθετε να ακούτε λίγο. Εσείς πάντως δεν διαφωνείτε σε αυτά, ούτε στους πληστηριασμούς διαφωνείτε, ούτε στο άνοιγμα στις ΗΠΑ. Κύριε Γκουτζάνη, να το πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ευτυχώς που υπάρχει το βίντεο πια και καταγράφονται όλα όσα λέγονται εδώ πέρα και όσα λέγονταν και από τον κύριο Τσίπρα πριν από τις προηγούμενες εκλογές και βέβαια όσα λέγονται και σήμερα και από τους συναδέλφους εδώ του ΣΥΡΙΖΑ. Η ουσία είναι, δεν έχει μείνει καμία διαχωριστική γραμμή. Νομίζω σε αυτό δεν διαφωνεί κανείς. Όσον αφορά τα καλά λόγια των Αμερικάνων, εντάξει, είναι ευνόητο. Ο κύριο Τσίπρα έχει πάψει να πηγαίνει να καταθέτει στεφάνι στο Πολυτεχνείο, έχει πάψει να πηγαίνει μπροστά σε όλες τις διαδηλώσεις στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Σας πούμε σε αυτό τώρα καθόλου, το ότι δεν πηγαίνει... Όχι, καθόλου, μα σας είπα, με χαροποιεί αυτό. Με χαροποιεί αυτό, σας είπα. Λέει σε όλα ναι στους Αμερικάνους, είναι ευνόητο να λέγονται και καλά λόγια. Και δεν ξέρουμε και τι άλλες συμφωνίες ενδεχομένως έχουν γίνει από πίσω. Θα τα δούμε. Όλα έτσι λέτε ότι ο Τσίπρας λέει σε όλα ναι, και καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Σε όλα λέει ναι. Εσείς λέτε όχι. Λέτε και εσείς ναι. Όχι. Αυτή τη στιγμή σας πω κάτι, κύριε Μπουτζάνη, έχουν ξεπουλήσει τα πάντα. Έχουν βάλει όμοιρο την Ελλάδα για 99 χρόνια. Σαφώς και διαφωνούμε με αυτά. Να συμφωνήσουμε που πουλάνε τα όχι, πάντα. Θα λέγατε να όχι στους Αμερικανούς. Που ξεπουλάνε τη ΔΕΗ πριν τις εκλογές. Μα εσείς έχετε ζητήσει να γίνουν αυτά. Από τη συνέντευξη που έδωσε ο αντιπρόεδρος σας, που ήταν και ολοκληρωμένη, και ζητήσατε να γινωθούν αυτά. Άρα δεν διαφωνείτε. Δεν μπορεί να είναι ξεπούλημα όταν το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να μην είναι όταν το κάνετε εσείς. Θυμάστε την πρόταση Σαμορά? Τώρα ξέρετε, εγώ επειδή τυχαίνει είμαι και από τη Μεγαλόπολη και πουλάνε δύο εργοστάσια, τα οποία ούτε αυτά ήταν στο σχέδιο το δικό μας. Όλοι κάτω οι μεγαλοπολίτες αναπολούν το Σαμαρά και λέει πω γιατί τι κάναμε και δεν ακούγαμε τώρα. Τώρα τα ξεπουλάει όλα ο κύριο Τσίπρας. Συνέντευξη που είχε δώσει ο αντιπρόεδρος σας, ο κύριος Κατζηδάκης, την είχατε ακούσει? Δεν μίλησε ούτε για εργοστάσια της Μεγαλόπολης, και εμείς το σχέδιό μας ήταν πολύ συγκεκριμένο και αφορούσε τη μικρή ΔΕΗ και την εξυγίανση της ΔΕΗ. Άλλο σας ρώτησα. Πριν από δύο μήνες ο κύριος Κατζηδάκης έδωσε μια ολοκληρωμένη συνέντευξη για το πώς θα σωθεί η ΔΕΗ. Ναι. Την είχατε παρακολουθήσει? Σαφώς την είχα παρακολουθήσει. Δεν μιλούσε εκεί πέρα για να δοθούν οι ελληνικές μονάδες? Σας λέω κάτι όμως, κύριε Γκουτζάνη, ότι ποιες είναι οι συνθήκες τώρα και ποιες ήταν αυτές που παρέλαβε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τότε δεν χρειαζόταν να ξεπουλήσει τίποτα. Καμία τώρα τα ξεπουλάει όλα. Δεν πειράζει. Όλοι κρίνονται. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Καλά κάνετε και κάνετε κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σας ρωτάω. Δεν διαφωνεί κανείς αυτό. Εγώ σας λέω ποια ήταν η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας όταν ήταν κυβέρνηση. Θα υπήρχε πώληση των ελληνικών μονάδων? Η πρόταση όμως τώρα της Νέας Δημοκρατίας για να σωθεί η ΔΕΗ είναι να πουληθεί. Έχουν καταστρέψει τα πάντα και μου λέτε τι κάνουμε τώρα. Τώρα είναι η κυβέρνηση. Αυτοί κρίνονται τώρα. Και είπα ότι κάντε τους κριτική όσο θέλετε, αλλά να πούμε κάτι για τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή, κύριε Γκουτζάνη, ο ΣΥΡΙΖΑ κρίνεται. Δεν κρινόμαστε εμείς. Εμείς τι λέτε, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, θα γίνει με τη ΔΕΗ. Εμείς κρυθήκαμε. Για ποιο, γιατί μπορούσαμε για ένα χρόνο να είσαστε κυβέρνηση. Σε δύο μέρες την πουλάει, αύριο μάλλον, Παρασκευή. Εσείς δεν ενδιαφέρει τον κόσμο τι πλήρε εσείς για το ένα θέμα ή για το άλλο? Κύριε Γκουτζάνη, Σπύρο, Λάμπρο, συναδελφός μου. Κύριε Γκουτζάνη, αύριο πουλάνε, αύριο, Παρασκευή. Τι εννοείτε τι θα πούμε εμείς? Για κάτι που το έχουν κλείσει, για τον deal που έχουν κλείσει. Μα τι μου λέτε τώρα? Εμείς σας λέω ότι είχαμε συγκεκριμένη πρόταση. Τότε βγαίνανε και λέγανε και τι δεν λέγανε από το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα ξεπουλάνε τα πάντα. Αύριο κιόλας, όχι μετά από δύο μήνες, δεν θα είμαστε κυβέρνηση για να διαχειριστούμε κάτι. Εμείς θα διαχειριστούμε μια ΔΕΗ που θα έχει πάει σε άλλα κέρδη. Δεν έχετε κάνει ανακοίνωση εναντίον τη? Πέραν αυτού. Ναι, υπάρχει ανακοίνωση. Για κάτι, που πουλιέται αύριο. Όχι, ναι, ό,τι διαφωνείτε να το μάθουν και οι θεσμοί. Ότι αυτό που λέμε εμείς είναι ότι όσο ήταν κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Μιλάγαμε για σωστό, την κρίση. Ναι, συνεχίζει να υπάρχει Νέα Δημοκρατία και διεκδικεί την εξουσία. Να σας πω κάτι, κύριε Κουρή. Σε έξι μήνες
θα ξεπουλήσουν και κάτι άλλο. Επομένως, δεν πρέπει να αντισταθείτε. Γιατί το ξεπουλάνε. Να ότι μπορείτε να μην ξεπουλήσουν. Που έχουν βγάλει πολιτήριο σε όλη την Ελλάδα σε τιμή ευκαιρία. Ναι, γι' αυτό. Θα ησυχάσετε. Δηλαδή αυτό. Δεν το βλέπει ο κόσμος αυτό. Ναι, αυτή ναι. τη στιγμή θυμάστε ο κύριο Τσίπρα, άκουγα σήμερα το βίντεο του που έλεγε για το κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη και ποιοι θα μοιράσουν τα σπίτια του φτωχού του λαού και εμεί θα τα προστατεύσουμε και βγήκε. Περήφανος ο κύριος Τζανακόπουλος σήμερα, ξέρετε πια... Το είπαμε, ζούμε, ξεκινήσαμε εμείς λέγοντας χώρο, αυτό. Έτσι. Ο κύριος Τζανακόπουλος μίλαγε ότι δεν πρόκειται κανένα μικρό σπίτι φτωχού να απολυθεί και να μπει σε πληστηριασμό. Ο κύριος Πολάκης έβγαινε και έλεγε, μα τι βγαίνετε και διαμαρτύρεστε. Ξέρετε ποιους προστατεύετε. Και εγώ έβλεπα σήμερα, μόλις σε μια μέρα, εκπληστηριάστηκε πρώτη κατοικία στο Χαλάνδρι για 43.000 ευρώ. Στη Νίκαια τετραόροφο βγήκε. Στο Μοσχάτο χάθηκε σπίτι 60 τετραγωνικών. Για οφειλή μόλις 30.000 ευρώ. Έτσι προστατεύονται. Όχι, αλλά και εσείς από θα την πρώτη, και από την πρώτη, με αυτό. Εμείς τον νόμο Κατσέλη που είχε ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, τον νόμο Κατσέλη που είχε βγάλει το ΠΑΣΟΚ και προστατευότανε. Καλά το κάνετε, σας το ξαναείπα, πρώτη, καλά κάνετε κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πέστε μας και τι θα κάνετε εσείς. Πρώτη Γενάρη, πάει και ο νόμος Κατσέλη. Δεν θα προστατεύεται καθένας. Εντάξει, να προχωρήσουμε τώρα στον κύριο Πανταζή. Κύριε Πανταζή, εσείς διαφωνείτε κύριε με αυτά. Κύριε Κουτζάνη, όχι, επειδή θα πάρω πάσα από αυτό που είπα στην αρχή ο κύριος Κουρής, ο αγαπημένος μου φίλος. Ποιες είναι οι προοδευτικές αλλαγές που θα κάνει η κυρία Γεννηματά. Λοιπόν, σε μια χώρα που βρίσκεται σε επιτήρηση και σε δημοσιονομικό έλεγχο, πολύ αυστηρό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το 2010, σε μια χώρα που υπάρχει ένα σφιχτικό πλαίσιο, έχει σημασία εσύ να διατυπώσεις ξεκάθαρα ποιες είναι αυτές οι αλλαγές, να τις διεκδικήσεις, να τις διαπραγματεύσεις και να τις περάσεις. Αυτό που είπε ο κύριος Βλάσης, το οποίο είχε απορρίψει βέβαια την πολίτευση του κυρίου Σαμαρά, αλλά ως κυβέρνηση το υιοθέτησε, η μικρή ΔΕΗ ήταν μια αλλαγή. Ήταν μια πρόταση που έλεγε ότι εγώ θα εξυγειάνω τη ΔΕΗ, εγώ θα οδηγήσω ενδεχομένως και συγκεκριμένες μονάδες σε πώληση, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να υπάρχει είναι ένας ισχυρός πυλώνας με δημόσιο έλεγχο και να είναι η ΔΕΗ και θα ανοίξει και ο ανταγωνισμός. Ναι. Αλλά η ΔΕΗ πρωταγωνίστρια. Αυτό είναι μια αλλαγή. Δεύτερον, το γεγονός ότι ήρθε η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ το 10 με τον Γιώργο Παπανδρέου και υπουργό την κυρία Κατσέλη. Και πέρασε ένα νόμο και είπε ότι σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, εγώ κοινωνικά, αυτό το λίγο που μπορώ να προσφέρω, είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας, χωρίς αιρέσεις και ερωτηματικά, όσο και είναι αυτό γενικά άδικο να μην υπάρχουν αιρέσεις, αλλά χωρίς αιρέσεις για ένα διάστημα 3 ετών. Και ήρθε μετά και στην κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ και είπε ότι οριζόντια απαγορεύω τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, έτσι, μέχρι το 2015 που ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μία αλλαγή και μία πρόταση συγκεκριμένη που τη διαπραγματεύτηκες και την πέρασες. Το γεγονός ότι δεν έκλεισαν τα ελληνικά αμυντικά συστήματα για να μπορεί να υπάρχει εγχώρια βιομηχανία και το διαπραγματεύτηκε η κυρία Γεννηματά ως αναπληρώτη υπουργός άμυνας με την Τρόικα και τους θεσμούς, είναι μία αλλαγή. Το γεγονός ότι λες ότι εγώ έχω μία συγκεκριμένη πρόταση για εκπτώσεις στους φόρους στην παραγωγή και ένα πλαίσιο μειώσεων των φόρων που μπορεί να υλοποιηθεί και να συζητηθεί και να το διαπραγματευτούμε με τους εταίρους, είναι αλλαγές. Ναι. Αυτά. Η κυβέρνηση τι κάνει σήμερα. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μου επιτρέπετε κύριε Κουτζάνη. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει σήμερα. Λέει για να αγοράσω χρόνο τα πάντα. Τα πάντα όλα. Στο σφυρί. Πληστηριασμοί πρώτη κατοικία. Όλα. Ό,τι θέλετε. Πάρα πολύ ωραία. Συμφωνώ σε αυτό και δεν έχω καμία αντίρρηση. Αν θέλετε για την κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, να σας απαντήσει ο κύριος Αμανουλίδης, όχι εμείς. Εγώ λέω το εξής. Κάντε κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Κάντε λοιπόν κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς κάνετε και σας απαντήσει. Εγώ ρωτάω όμως, σε ένα χρόνο μπορεί να είστε και εσείς στην κυβέρνηση. Θα κάνετε πληστηριασμούς ή δεν θα κάνετε. Σας απάντησα. Ότι εμείς τα διαπραγματευτήκαμε στο μνημόνιο. Όπως τα διαπραγματευτήκαμε. Τώρα, κύριε Κουτζάνη, σας παρακαλώ. Ο καθένας κρίνεται από τις κυβερνητικές του επιδόσεις. Εμείς, το ΠΑΣΟΚ, που κριθήκαμε και αξιολογηθήκαμε από τον ελληνικό λαό όπως αξιολογηθήκαμε, ως κυβέρνηση διαπραγματευτήκαμε και αποκλείσαμε την πρώτη κατοικία. Έτσι θα το ξανακάνουμε. Απλά πράγματα. Ναι. Αυτοί που έλεγαν στις άκρια. Δεν θα κάνετε λοιπόν εσείς που αυτοί που λέγανε στις άκρια τώρα ξεπουλάνε την πρώτη κατοικία του ελληνικού λαού οριζόντια από νομίζετε πρώτη ότι ο ελληνικός λαός δεν πρέπει εμείς να ξέρει. Εμείς θα το ξαναπετύχουμε. Νομίζω... Το κάναμε, ξέρουμε τον τρόπο και το κάναμε. Άρα δεν θα κάνετε εσείς πληστηριασμό. Βεβαίως. Θα το διαπραγματευτούμε όπως το διαπραγματευτήκαμε και θα το αποκλείσουμε. Μάλιστα. Γι' αυτό, αυτό και είναι βγάλει... θέση, κύριε Πανταζή. Βεβαίως είναι θέση. Αυτό είναι θέση, αλλά συμπαράταξη. Μου το λέτε μετά από 5 λεπτά. Όχι, σας λέω όμως ξεκάθαρα. Κριθήκαμε σε αυτό, κύριε Κουτζάνη. Πάει πάλι. Κυβερνήσαμε
και προστατεύσαμε την πρώτη κατοικία. Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα έλεγαν ότι το 14 και λέτε ότι δεν έγιναν πληστηριασμοί. Θα σήμερα και δεν θα κάνετε πληστηριασμοί. Ναι, βεβαίως. Ξεκάθαρα. Αυτό. Το ξέρουμε τον τρόπο. Μάλιστα. Αυτοί το ξέρουν, ναι. Γιατί εκμυστηριάζονται κατοικίες. Εμείς, όταν πάρει το λόγο ξανά, θα σας απαντήσω. Και ως νομικός και άνθρωπος που ασχολείται και με τα ζητήματα αυτά, σας λέω ευθέως, ως δανειολήπτης και τρίτεκνος, πέρα από προφορικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης και των τραπεζών, δεν έχω καμία προστασία της πρώτης μου κατοικίας από 1η-1η-18. Μάλιστα. Από κύριε Φανταζή, όχι, πρέπει να πάω στον κύριο. Θα πάρετε μετά τον λόγο. 160.000 ευρώ αντικειμενική. Κύριε Εμμανουηλίδη, όχι, γιατί πρέπει να, κλείσω, πρέπει να πάω στον κύριο Μίαρη να μιλήσει και εκείνος και να κλείσω και μετά θα πάρετε το λόγο και θα τον ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Κύριε Μίαρη, εσείς έχετε και εικόνα της αγοράς. Λοιπόν, εγώ να μεταφέρω μερικά θέματα από την αγορά. Καταρχήν, κύριε Μίαρη, το επιμελητήριο που είστε υποψήφιο για του πληστηριασμού, ποια είναι η θέση του? Όποια είναι η θέση της αγοράς. Όποια είναι η θέση της αγοράς είναι εξυγίαση των όλων των δανείων. Εμείς μιλάμε για τα επιχειρηματικά δάνεια. Δεν συζητάμε μικροεπιχειρήσεις να βγαίνουν τα ακίνητα σε τόσο χαμηλή αξία. Συζητάμε να μπορεί να δίνεται προσφορά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο και σίγουρα να ανοίξει χρηματοδότηση από τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις. Κάτι που τον τελευταίο καιρό είναι άπιαστο όνειρο για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτό που επισημαίνετε στο πρώτο που είπατε, νομίζω ότι είναι τραγικό λάθος του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης, ότι δεν αναγκάζει τις τράπεζες πριν τα πουλήσει σε φαν τα βγάζει πληστηριασμού, γιατί δεν καλεί το δανειολήφτη στην έκπτωση που τα δίνει, γιατί πουλάει, πούλησε και οι τράπεζες και η Eurobank και η Alpha Bank στο 5 και το 6% της αξίας των καταναλωτικών και των δανείων με κάρτες. Γιατί δεν κάνει το δανείο για να το πει? Όχι 5, θα το σέμουν 10. Είναι, κύριε δεν υπάρχει Μάκη, μια υποχρέωση. Κύριε Μάκη, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για το επιχειρήν στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, δυσκολεύει ακόμα χειρότερο τώρα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία προστασία. Και προσέξτε, όχι μόνο από τις τράπεζες, αλλά και από τα ασφαλιστικά ταμεία. Έχουμε το ΚΕΑΟ, το οποίο κλείνει λογαριασμούς στις επιχειρήσεις, χωρίς καμία προειδοποίηση, δεν μπορούν να καταβληθούν μισθοί στους εργαζόμενους, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τίποτα και αυτή τη στιγμή έχουμε και την ανακοίνωση ότι θα αρχίσουν και πληστηριασμοί για χρέη προς το δημόσιο το έχει ανακοίνωση. Και στα ασφαλιστικά ταμεία. Εμείς λοιπόν αντιδρούμε, αν το θέλετε, στα πλαίσια του θεσμικού ρόλου, πρώτον, σαν πρωτοβάθμια σωματεία τα οποία συμμετέχουμε και από το θεσμικό ρόλο του επαγγελματικού επιμελητηρίου. Το επαγγελματικό επιμελητηρίο και το κάθε επιμελητηρίο, ο ρόλος του είναι η συμβουλή προς το κράτος. Είναι η δημιουργία και η πρόταση νομοθεσίας που να μπορεί να προστατεύει αυτή τη στιγμή τις επιχειρήσεις. Πριν να ξεκινήσει αυτή η ιστορία που σήμερα έχουν βγει στις εφημερίδες, ότι θα προχωρήσει σε κατασχέσεις για χρέη σε εφορίες, σε πληστηριασμούς. Δεν κάλεσε τα επιμελητήρια. Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Μόλις υπουργός επίσης, που είναι ο κ. Σταθάκης, νομίζω. Ναι. Δεν κάλεσε το συμβούλιο. Είναι αδιανόητο να μην λαμβάνετε, κύριε Κουρή, η γνώμη των επιμελητηρίων που είναι ένας θεσμικός σύμβουλος του κράτους. Αυτός είναι ο ρόλος του επιμελητηρίου. Είναι η επικοινωνία με τη βάση. Είναι η επικοινωνία με τους εμπόρους, με τους επαγγελματίες. Είναι αδιανόητο σε χώρες του εξωτερικού, σε οποιοδήποτε νομοσχέδιο το οποίο κατατίθεται και αφορά εμπορικό, επαγγελματικό τομέα, να μην καλείται το επιμελητήριο, το κατατόπους επιμελητήριο, να δώσει την άποψή του. Και μάλιστα η άποψή του γίνεται σεβαστή, γίνεται νόμος και μιλάμε για ευνοούμενες χώρες. Μιλάμε για Γερμανία, μιλάμε για Γαλλία, μιλάμε για Αγγλία. Τα επιμελητήρια είναι πάρα πολύ ψηλά. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε παραφράσει το θεσμό. Να πω ότι έχουμε πολλούς συνδυασμούς στο επιμελητήριο. Έχουμε μεγάλη παρέμβαση από τους κομματικούς μηχανισμούς, μιας και έχουμε εδώ αντιπροσώπους των κομμάτων. Έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον. Όχι ότι είναι κακό, γιατί όλοι κάπου ανήκουμε. Το σίγουρο είναι ότι το επιμελητήριο θα πρέπει να είναι αυτόνομο, να είναι πολυκομματικό, να αντιπροσωπεύει σίγουρα τους επαγγελματίες και να μπορεί να έχει θέσεις. Πρώτον,
για την οργάνωση της επιχείρησης. Δεύτερον, για τη βιωσιμότητα, για την πιστοποίηση των επαγγελμάτων, για την συμβουλή και για την νομοθεσία και την προστασία απέναντι στο κράτος. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και εδώ θα χρησιμοποιήσω και την ιδιότητά μου ως φοροτεχνικός, ότι ο φορολογούμενος δεν έχει καμία προστασία σε σχέση με την νομοθεσία που έχουμε. Η νομοθεσία που έχουμε είναι πολυδέδαλη. Έχουμε σε κάθε βασικό νόμο, σε κάθε φορολογικό νόμο, χιλιάδες αποφάσεις. Αυτό δεν μπορεί όμως να συνεχιστεί. Θα πρέπει, και εκεί δεν ευθύνεται ούτε ένα κόμμα, ούτε μία κυβέρνηση. Πολλές κυβερνήσεις πίσω και όλος ο κρατικός μηχανισμός να λειτουργεί πέρα αυτού του τομέα. Όταν είπαμε, και μάλιστα είναι και επιταγή των ξένων, γιατί μη λέμε όλα τα κακά, η επιταγή των ξένων είναι να σταματήσει όλο αυτό που γίνεται με τα δικαστήρια. Μάλιστα. Να σταματήσουν να μπαίνουν εξολογιστικά όλοι αυτοί οι έλεγχοι που γίνονται από την εφορία. Μάλιστα. Να πάμε σε μια δυνατότητα βάσης που μπορεί να πληρωθεί, δηλαδή τα πρόστιμα που πηγαίνουν από την εφορία, να μπορούν να καταβάλλονται και να μην προσφεύγουν όλοι στα δικαστήρια και να μην πληρώνονται και να μην ενισχύεται ο κρατικός προϋπολογισμός. Και να σε κρατάει όμοιρο, και ευτυχώς υπήρξε η απόφαση της Βουλής Επικρατείας ότι υπάρχει παραγραφή. Σύντομο διάλειμμα. Και βέβαια εκεί έχει πολύ κουβέντα. Σύντομο διάλειμμα και ξαναγυρίζουμε.